όλα δείχνουν πλέον ότι η ανθρωπότητα έχει μπει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ιστορική φάση. Μέσα στο τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό έχει ήδη ξεκινήσει μία από τις χειρότερες οικονομικές περιόδους της μεταπολεμικής περίοδου. Φτώχεια, ακρίβεια και ύφεση, την οποία οι θελημένα θα προκαλέσουν και προκαλούν οι κεντρικές τράπεζες. Ακόμη είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε αν τόσο η οικονομία των ΗΠΑ όσο και η ευρωπαϊκή θα υπομείνουν το 2023 μία ήπια ή μία σκληρή προσγείωση. Μία αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ διοχέτευε χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα επί 2 χρόνια, ανακοινώνοντας ένα ολοκένουργιο New Deal, νέα συμφωνία δηλαδή, και οικονομικά πακέτα στήριξης. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς αν αυτά τα μέτρα έχουν έστω και το παραμικρό νόημα για τους απλούς πολίτες. Αλήθεια, πώς αντανακλάται το τύπωμα χρήματος και ο συνεχής υπέρογκος δανεισμός στην αμερικανική οικονομία όσο και στις οικονομίες των άλλων ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης? Σύμφωνα με το γνωστό και μη εξαιρεταίο Dr. Doom, κατά κόσμο Νουριέλ Ρουμπινί, καθηγητή οικονομικών στο NYU Stern, η μητέρα όλων των κρίσεων πλησιάζει. Φυσικά, πρωτίστως, ο χρόνος θα δείξει αν όλα αυτά τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής είχαν έστω και το ελάχιστο νόημα. Η κυβέρνηση εξόδευσε περίπου 1.900 δισεκατομμύρια δολάρια για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και στη συνέχεια άλλα 400 δισεκατομμύρια δολάρια για τα απλήρωτα φοιτητικά δάνεια που αποτελούν σημαντικό οικονομικό ζήτημα για τις ΗΠΑ. Τα φοιτητικά δάνεια ανέρχονται σε περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια και η τάση είναι πλέον να μένουν απλήρωτα. Εν τω μεταξύ, έχουν επενδυθεί πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια για την τόνωση της λεγόμενης πράσινης ατζέντας. Επιπλέον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει ένα ολοκένουργιο New Deal, το οποίο θα κόστιζε 4.700 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο όμως δεν φαίνεται να προχωρά. Με λίγα λόγια, κάθε σχέδιο ακολουθείται από ένα νέο, το οποίο τίνει να είναι πιο απαγορευτικά ακριβό και στην πραγματικότητα συνοψίζεται στην εκπλήρωση των κενών προεκλογικών δεσμεύσεων για τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ και όχι σε πραγματικά αποτελεσματικά σχέδια. Και για ποιο λόγο μπορεί να μας ενδιαφέρει εμάς το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ? Όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ μπορούν να φαίνονται σε πρώτο επίπεδο ανούσια, είναι πιθανόν όμως να εκκινήσουν έναν ντόμινο εξελίξεων, επιφέροντας καταστροφικές συνέπειες σε όλη την Ιφίλιο, με επιζήμιο αντίκτυπο στο παγκόσμιο πληθωρισμό και στην ανάπτυξη. Κάτι το οποίο το βιώνουν και οι Έλληνες πλέον καθημερινά. Κάποιοι συνηθίζουν να λένε πως όταν φτερνίζεται η Αμερική, οι υπόλοιπες χώρες παθαίνουν πνευμονία. Η υπερβολική ποσοτική χαλάρωση και ο συνεχής δανεισμός ήταν κυρίαρχα στοιχεία από το 2008. Γεγονός που είχε ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα των ΗΠΑ είναι 1.800 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που ισοδυναμεί με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρωσίας. Το σχέδιο της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ να τυπώσει και να αντλήσει 4.000 δισεκατομμύρια δολάρια για να σώσει την αμερικανική οικονομία ισούται με το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας. Το Νοέμβριο του 2022, οι Αμερικανοί αντιμετώπισαν από έναν απλό λανθασμένο υπολογισμό των φορολογικών δηλώσεων ένα δημοσιονομικό πρόβλημα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί με το ονομαστικό εθνικό προϊόν μιας χώρας τόσο μικρής όσο η Βουλγαρία. Απ' την άλλη πάλι, ο Dr. Doom προειδοποιεί ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μια στασιμοπληθωριστική κρίση χρέους. Ο απερίσκεπτος δανεισμός έχει ενισχύσει τους κίνδυνους του επίμονου πληθωρισμού και της οικονομικής στασιμότητας, επισημένοντας πως προβλέπει επίσης ύφεση στις ΗΠΑ και μεγάλη πίεση στις μετοχές και στα ομόλογα. Πάντως, οι λόγοι των δημοσίων δαπανών και του αλόγιστου δανεισμού έχουν αλλάξει σε σχέση με αυτό που ήταν μόλις πριν από 2 δεκαετίες. Αυτό δείχνει ότι τα χρήματα χάνουν γρήγορα την αξία τους. Αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε μέσω της καθημερινής αύξησης των τιμών. Η υπερβολή της πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ επανήλθε φέτος με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 8%. Έτσι λοιπόν, λόγω των οικονομικών του προβλέψεων, ο Dr. Doom για την καταστροφή και την θλίψη ανακοίνωσε πρόσφατα την μητέρα όλων των οικονομικών κρίσεων. Μερικοί Αμερικανοί οικονομολόγοι ισχυρίζονται κοινικά ότι αν θέλετε να λύσετε μία μικρή κρίση, μπορείτε να το κάνετε δημιουργώντας μία μεγαλύτερη. Αυτές οι προβλέψεις για τη θλίψη και την καταστροφή του Dr. Doom
δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί πλήρως επειδή οι μικρές κρίσεις έχουν ξεπεραστεί από τις μεγαλύτερες. Ωστόσο, τώρα δεν είναι ο μόνος που προειδοποιεί για αυτό, αλλά και άλλοι διακεκριμένοι πλέον αναλυτές ισχυρίζονται το ίδιο. Ο πληθωρισμός προκαλείται από τα υψηλά χρέη και την αργή ανάπτυξη στη συλλογική Δύση, και αυτή είναι μόνο η αρχή της διαφαινόμενης μητέρας όλων των κρίσεων λόγω της ανόδου της Κίνας, που δεν είναι καθόλου τυχαία. Ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζονται πίσω από τις πλάτες του κόσμου μεταξύ των δημοκρατικών, οι οποίοι κυβερνούν για πολλά χρόνια τις ΗΠΑ, και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, καθώς επίσης και του Παγκόσμιου Νότου. Αλήθεια, ακόμη δεν μπορεί ο κόσμος να διακρίνει αν θα είναι σκληρή ή ήπια προσγείωση μέχρι το τέλος του 2023. Η μητέρα όλων των οικονομικών κρίσεων έρχεται και θα μείνει για πολύ καιρό. Καλή δύναμη σε όλους.